Γιάννη Κατσούλη, μέτρια εικόνα χωρίς φαντασία της ομάδας για 43 λεπτά. Νομίζω ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο αυτό το γκολ το οποίο ήρθε σε κύριο σημείο και η ομάδα σου έδειξε την ανωτερότητά της στο δεύτερο μήνυμα, φτάνοντας σε μια άνετη επικράτηση. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι απόλυτο αυτό που είπες. Ούτε η Μπαρτσελόνα είμαστε, να κάνουμε 300 ευκαιρίες. Γνωρίζαμε τις 44 του αντιπάλου μας. Θεωρώ ότι το παιχνίδι το χρειαζόμαστε πάρα πολύ, βαθμολογικά. Δημιουργήσαμε και ευκαιρία στο πρώτο μήχρονο, βρεθήκαμε μπροστά στο σκορ, μπορούσαμε να το κάνουμε και 2-0 μετά το 1-0. Και θεωρώ ότι στο δεύτερο μήχρονο ήμασταν κυρίαρχοι, πολύ σημαντική είναι για μας. Θεωρώ ότι όλη τη εβδομάδα σχεδιάσαμε το παιχνίδι μας και η τακτική που είχαμε για το παιχνίδι, τα παιδιά ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι σε αυτό και στις τέσσερις φάσεις του παιχνιδιού είμαστε κυρίαρχοι, είχαμε κατοχή της μπάλας και στη μετάβαση δεν είχαμε προβλήματα. Δίκαιο το αποτέλεσμα, θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό επίσης ότι ήμασταν 100% συγκεντρωμένοι, ειδικά στο αμυντικό κομμάτι, όπου είχαμε κάποια προβλήματα στις προηγούμενες αγωνιστικές. Επίσης, πολύ σημαντικό ότι είμαστε πολύ κοντά στην ζώνη των 7 και αυτό είναι ο στόχος της ομάδος. Μπορεί να μην είμαστε εκεί που θα θέλαμε, αλλά πιστεύω τώρα με την ενίσχυση που θα έρθει και με τις διορθωτικές κινήσεις που πρέπει να κάνουμε σαν ομάδα, θεωρώ ότι θα είμαστε πολύ κοντά στο στόχο μας που είναι η παραμονή.